Όπως λοιπόν είχαμε πει, στην παρέα μας σήμερα είναι εδώ κοντά μας η Γλυκερία. Η γλυκιά Γλυκερία που ήρθε στο στούντιο με ένα χαμόγελο. Γεια σου, Γλυκερία. Γεια σου, Ζέτα. Τι κάνεις, είσαι καλά? Είμαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που είμαι και κοντά σας εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά και κοντά στον ελληνισμό που μας ακούει και έχω αγωνία πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που δέχτηκες την πρόσκληση του 3XY να είσαι εδώ κοντά μας. Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις, έτσι, γιατί έχουμε πολύ καιρό να έρθεις στη Μελβούρνη, να σε δούμε. Θέλω να σε φέρω λίγο όπως. Θέλω να σε φέρω λίγο στον πρώτο σου δίσκο, το 1978, το δίσκο το «Μην κάνεις όνειρα». Ναι, να συμπληρώσω εγώ ότι αυτός ο δίσκος είναι πραγματικά ο πρώτος μου και τον έχει γράψει ο Απόστολος Καλδάρας, ένας πολύ μεγάλος συνθέτης. Πραγματικά πολύ μεγάλος συνθέτης. Ναι. Εγώ όμως πιστεύω, γι' αυτό το λέω, ότι έκανες όνειρα, όνειρα που πραγματοποιήθηκαν, έχεις μια αξιοσημείωτη και διαχρονική μουσική πορεία και είμαστε στο τώρα, εδώ, στη Μελβούρνη, για πολλωστή φορά. Πες μου λίγο για την εμφάνιση που έρχεται. Okay, έχεις δίκιο για όλα τα υπόλοιπα. Πραγματικά έχω μια πολύ μεγάλη πορεία με πολλούς δίσκους, πολλές εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο που υπάρχει ελληνισμός κτλ. Είμαι όμως ξανά εδώ στην Αυστραλία με τους φίλους μου τον Βασίλη Μαυρογιάννη και τον Σαν Πάμπρες, οι οποίοι τα τελευταία 25-30 χρόνια αυτοί με καλούν, οργανώνουν τις εμφανίσεις μου. Θα είμαι λοιπόν το Σάββατο στο Παβίλιον και περιμένουμε εκεί όλους τους Έλληνες να δώσουμε μια. Αυτό που κάνουμε κάθε φορά, να παίξουμε ελληνική μουσική, να δώσουμε στον κόσμο χαρά, διασκέδαση και όλα αυτά που συνεπάγεται το ελληνικό τραγούδι. Γιατί το ελληνικό τραγούδι τα έχει όλα αυτά μέσα. Είμαι με μια πολύ όμορφη παρέα. Αυτή τη φορά είναι μαζί μου ο Μιχάλης Τζουγανάκης, ένας σχετικά νέος καλλιτέχνης, ένας δεξιοτέχνης του λαού του, μουσικός και τραγουδιστής, ο οποίος πέρα από τα παραδοσιακά κριτικά έχει και δικά του τραγούδια πολλά και είναι πολύ αγαπητός και στον νέο κόσμο. Μαζί με τον Μιχάλη λοιπόν είμαστε αυτή τη φορά εδώ κοντά σας. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Είπαμε λοιπόν, για να όποιος δεν το κατάλαβε, ότι αυτό το Σάββατο θα είσαι στο Παβίλιον να μας τραγουδήσεις. Εννοείται να διασκεδάσουμε, να περάσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Πολλοί κόσμος βέβαια που έχει έρθει στις συναυλίες σου ξέρει πόσο καλά ξέρουν, περνάει. Ξέρουν, ναι. Ξέρουν πολλά χρόνια πια. Πολλά χρόνια. Και επειδή λες πολλά χρόνια, νομίζω είσαι στον χώρο πάνω από 30 χρόνια. Βέβαια, πάνω από 30 χρόνια. Έχεις μουσική παρουσία, δίσκη στο εξωτερικό με Ισραήλ, Τουρκία, Γαλλία, εμφανίσεις στο εξωτερικό. Πολλές. Πάρα πολλές συνεργασίες και όχι μόνο, όπως είπες, με σημαντικούς συνθέτες, αλλά και με τραγουδιστές. Δηλαδή, πάρα πολλούς. Τι άλλο μας ετοιμάζει η Γλυκερία για το προσεχές μέλλον? Κοιτάξτε τώρα, όπως ξέρει ο κόσμος και μαθαίνει από το ίντερνετ και από τις εφημερίδες και από τα ραδιόφωνα ακούει κτλ. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι λίγο περίεργη. Εγώ θέλω να κρατάω μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία μέσα μου για τις εξελίξεις, αλλά όλη αυτή η κατάσταση λιγάκι έχει φέρει μια κάμψη σε πολλά πράγματα, έτσι και στη δισκογραφία. Πολλές εταιρείες δισκογραφικές έχουν κλείσει. Γι' αυτό και δεν γίνονται τόσο συχνά πυκνά οι καινούργιοι δίσκοι. Αλλά εγώ, επειδή έχω να κάνω καινούργια τραγούδια αρκετά χρόνια, τρία σχεδόν. Ναι, το 2010. Παλιά κάναμε έναν δίσκο το χρόνο, καμιά φορά και δύο ανάλογα, αναπαραγωγές, παλιό ρεπερτόριο κτλ. Τώρα αρχίζω να μου συγκεντρώνω ένα υλικό για να παρουσιάσω καινούργια τραγούδια. Δεν έχω να σας πω πολλά νέα γι' αυτό, αλλά ελπίζω πολύ σύντομα να έχετε έναν δίσκο με νέα πράγματα και κυρίως θα με ενδιαφέρει πολύ έτσι, τα πιο νέα παιδιά, τα ελληνάκια ας πούμε, που συνεχίζουν να ακούνε ελληνικά τραγούδια, ελληνική μουσική, να έχουν και μια ωραία πρόταση και από μένα. Βέβαια, έχουμε δεχτεί έτσι τον προάγγελο δύο τραγουδιών, το «Σ' αγαπάω» και το «Πάλι μόνη», που είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τα ακούμε συνέχεια και νομίζω ο κόσμος τα έχει δεχτεί με πολύ αγάπη. Ναι, ο κόσμος, κοιτάξτε, έχει εμπιστοσύνη. Δηλαδή, σε κάποιους καλλιτέχνες πραγματικά έχει εμπιστοσύνη, γιατί έχουν δείξει με την πορεία τους ότι έχουν καλή πρόθεση να δώσουν στον κόσμο ωραία πράγματα, ωραία τραγούδια, ωραίες live εμφανίσεις και όλα αυτά. Μετά το Σάββατο πίσω Ελλάδα? Μετά το Σάββατο, ναι, τώρα τελειώνουμε εδώ. Θα παίξουμε το Σάββατο στο Παβίλιον και μετά επιστρέφουμε στην Ελλάδα, γιατί εκεί πέρα περιμένουν εμφανίσεις το χειμώνα. Θα είμαι στις γραμμές για όποιον, αν κάποιος. Θα έρθει πολλοί κόσμοι στα Χριστούγεννα. Αν έρθει τα Χριστούγεννα κάποιος και είναι βρεθεί στην Αθήνα και θέλει να διασκεδάσει, να βγει έξω, θα είμαι στις γραμμές στην περιοχή του Κεραμικού, εκεί ιερά οδό, λίγο μέσα, στην Κωνσταντινούπολος, μαζί με τον Μπάμπη τον Τζέρτο. Είναι αυτός που τραγουδάει τα αρχοντορεμπέτικα και τα ρεμπέτικα τραγούδια. Είμαστε και εκεί μια σπουδαία παρέα
Α, να συμπληρώσω ότι εδώ έχουμε σπουδαίους μουσικούς. Ναι, 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 όχι. Ένα φυσικά πρόγραμμα που το επιμελείται ο κύριος Στέλιος Φωτιάδης. Η ίδια αυτή η μουσική θα είναι λοιπόν και στο πρόγραμμα της Αθήνας. Αυτό μας περιμένει στην Αθήνα. Ένα τηλεοπτικό έχουμε να κάνουμε για το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα του Σπύρου Παπαδόπουλου στον Α. Που πάντα έχουν πολύ επιτυχία. Πάντα και έχουν, ναι, και νομίζω ότι το βλέπετε και εδώ. Και... Ναι, πραγματικά. Και... Τώρα, αφού μου είπες για ρεμπέτικο, από χτες που είπαμε ότι θα σε έχουμε κοντά μας, πολλοί κόσμος μου λέει, θα πρέπει να τη ρωτήσεις, αδυναμία που έχει η Γλυκερία, στο ρεμπέτικο ή στο παραδοσιακό? Κοιτάξτε, το ρεμπέτικο είναι κοντά στο παραδοσιακό. Το παραδοσιακό, ας πούμε, είναι το δημοτικό μας, mm-hmm, και όλη αυτή η μουσική που έχει έρθει από την Σμύρνη και την πόλη, Μικρά Ασία. Τώρα, εμένα μου αρέσουν όλα τα είδη, μου αρέσει η μουσική. Μ' αρέσει αυτό που όταν τα ακούω μ' αγγίζει πραγματικά στην καρδιά μου. Αυτό μπορεί να είναι ένα ροκ τραγούδι, μπορεί να είναι αγγλόφωνο τραγούδι, μπορεί να είναι ελληνικό, μπορεί να είναι τουρκικό, μπορεί να είναι οτιδήποτε θέλει. Δεν έχω, εντάξει, αγαπώ ιδιαίτερα το λαϊκό μας τραγούδι γενικότερα, γιατί και εγώ κατάγομαι από την επαρχία. Στην Ελλάδα έχω γεννηθεί σε ένα χωριό και έχω ζήσει με το δημοτικό τραγούδι και το λαϊκό γενικότερα και τα αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά ως μουσικός και ως τραγουδίστρια είμαι πιο ανοιχτή δηλαδή σε αυτά που δέχομαι. Επειδή μας είπες νωρίτερα ότι γενικώς είναι δύσκολα τα πράγματα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, πιστεύεις όμως ότι και το τραγούδι έχει αποπροσανατολιστεί? Κοίτα, νομίζω ότι το τραγούδι είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας. Καθρεφτίζει αυτό που συμβαίνει. Γιατί και οι δημιουργοί αυτοί που γράφουν τα τραγούδια είναι άτομα που ζουν μέσα στο σύνολο και και ζουν όπως όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Αυτό που γράφουν λοιπόν έχει σχέση με αυτό που ζουν κάθε μέρα. Τώρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Αυτό και μόνο. Δηλαδή και υπάρχει, μόνο μια φθορά, ναι, υπάρχει μια φθορά. Υπάρχει ένα λιγάκι, ένα κατάλαβα πώς θα το πω τώρα, αλλά εγώ σας είπα και προηγουμένως, σου είπα Ζέτα, ότι είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Ναι, και εγώ πιστεύω, ναι, ότι όλα σιγά σιγά και με υπομονή, ναι, θα γίνουν. Αρκεί λιγάκι να σηκωθούμε από τους καναπέδες, να ανοίξει λίγο το μυαλό μας, να βοηθήσουμε, γιατί εμείς έχουμε τη δύναμη. Είμαστε ο κόσμος και έχουμε τη δύναμη, τη μεγάλη δύναμη. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα, να τα αλλάξουμε. Και μια τελευταία ερώτηση. Είπαμε το Σάββατο, πώς νιώθεις για αυτή τη ζωντανή εμφάνιση μετά από το 2011, ήσουν τελευταία φορά? Ναι, όχι πολύ μακριά, 2-3 χρόνια. Πάντα με αγωνία και ενθουσιασμό, γιατί ξέρω πώς είναι το κοινό εδώ πέρα, ζεστό κοινό. Ξέρω ποια θα συναντήσω, όπως λέω και στις εμφανίσεις μου εδώ, ότι πραγματικά έχει δημιουργηθεί μια σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης μεταξύ του ελληνισμού εδώ, το κοινό που έρχεται να με ακούσει και των καλλιτεχνών και εμένα προσωπικά. Αγαπώ πολύ τον κόσμο, αγαπώ πολύ αυτό που κάνω και μου αρέσει να μεταδίδω μέσα από τα τραγούδια μου χαρά, αισιοδοξία. Και να δίνω γενικά μέσα από το τραγούδι, γιατί αυτή είναι η αποστολή του τραγουδιού. Και εμείς ελπίζουμε να συνεχίσεις να το κάνεις αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας. Και όπως είπαμε στον κόσμο, 30 Νοεμβρίου στο Παβίλιον, για να σε χαρούν όλοι και όχι μόνο εγώ εδώ στο στούντιο. Ευχαριστώ πολύ, Ζέτα. Ευχαριστώ πολύ το 3XY για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε.